εσύ και εσύ και εσύ. Εγώ και εσύ για να σας φέρει κάμερα. Και εσύ και ναι, ναι, βέβαια. Έλα και εσύ. Βασιλεύ Φουράνη, παράσιτο του Βασιλεύ Φιλιππίας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρώνω τις αυρούς των δαθών και ζωής χρυγός, ελθέγγε σκήνος εμήν και καθάρισε εμάς από πάση τη δίδος. Και σώσον αγαθέτα ψυχασιμών. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασό. Λοιπόν, οι άντρες την εποχή εκείνη έπρεπε να ήταν να έκανε συμπληρώσει το 30ο έτος για να ήταν νόμιμος. Όταν λιθοβολήσανε τον Στέφανο, τον Θωμάρτυρα, ήταν και ο Παύλος. Αλλά φίλε τα ρούχα τους, γιατί δεν είχε ηλικία να το σηκώσει πέρα μαζί τους. Άρα στα 30 χρόνια βγήκε ο πρόδρομος και ο Χριστός πάλι στα 30 χρόνια, όταν τα συμπλήρωσε όμως τα 30 χρόνια. Βγήκε πρώτος ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, στην έρημο του Ιορδάνη. Η φωνή του ήταν βροντή, βροντοφωνούσε. Μετανοείται διότι είναι και γάρι βασιλεύ των ορών. Μετανοείται. Όπως σήμερα δεν μας φωνάζει η εκκλησία μετάνοια. Μετάνοια. Μόνο η μετάνοια σώνει. Αν δεν μετανοήσουμε. Βέει και λίγο. Ο Ιωάννης είχε ενδύματα από τρίχα σκαμίδου και ζώνη δερμάτινη περί την ουσή. Στη μέση του σε ζώνη δερμάτινη. Και εστίον ακρίδες και μέλι άγριο. Αυτή ήταν η τροφή του Ιωάννη. Και του έλεγε ότι εγώ βαπτίζω εν ύδατη τη άφηση νομοτιών. Εξομολογούμενη. Και πήγαινε ο κόσμος από τα περίχωρα του Ιορδάνη μέχρι και από την Ιερουσαλήμ και Αλαχού και βαπτίζονται στον Ιορδάνη υπό του Ιωάννου και εξομολογούμε τις αμαρτίες τους. Τους λέει ο Ιωάννης ότι ο πίσω μου ερχόμενος έμπροστα μου διέγονε, εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόνια από τα βαπούτσα του να λύσω, αυτός θα ρωτήσει ερπνεύματι Αγίου και Κύριε με στη φωτιά. Το βάσμα, φωτιά είναι. Και έτσι σαν προβατορική αμαρτία. Εκεί στο βάσμα του Ιωάννου πήγανε και Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι. Και τους είδε ο Ιωάννης και τους έκανε παρατήρηση. Γεννήματα εχθρών, λέει, οχές. Φύγετε από την οργή ταύτη, λέει. Και μη λέτε ότι έχετε πατέρα τον Αβραάμ, και ότι ο Θεός τον Αβραάμ δύναται να αναστήσει τέκνα εκ των λίθων τούτων, τους πέτρες τους κάνει ανθρώπους, ειδού η αξίνη κείται επί της ρίζας του δέντρου. Και πάντα δεν το μη κάνουν καρπονάξιο με ταινίες, κόπτεται και στυβάρει. Και είχε στην φωτιά. Και ρωτήσανε τώρα οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι, μας μας ονεστήριζε. Είσαι εσύ ο προφήτης, ούτε μη λέει, δεν είμαι ο προφήτης. Μήπως είσαι ο Μωυσής, μήπως είσαι ο Ηλίας ή ο Ιερεμίας ή κάποιος άλλος προφήτας.
Όχι. Τι είσαι τότε. Φωνή βόρου σαν τη ρήμου. Ετοιμάστε τον νόμο Κυρίου, καθαρίστε τις ψυχές σας, την καρδιά σας, για να δεχτείτε στο βάσμο του πνευματικού βάσμου. Να αξιωθείτε δηλαδή σε αυτό το βάσμο. Και ήρθε η ημέρα και φτάνει ο Κύριος εκεί. Αφήνει τη Ναζαρέτ και πήγε στον Ιορδάνη να βαπτιστεί υπό του Ιωάννου. Τον είδε ο Ιωάννης και το φανέρωσε στον κόσμο. Είδε ο αμνός του Θεού, λέει, κοιτάτε, λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που σας έλεγα εγώ ότι δεν μιλάς στο σύνδεσμο, τα κοντούνια θα βαπτίσω στον Ιωάννη. Αυτός θα ρωτήσει στο πνεύμα το Άγιο. Και του λέει, έλα Ιωάννη να τον βαπτίσεις. Ο δε Ιωάννης σε κόλλει αυτόν. Του λέει, Κύριε, εγώ έχω χρειά να βαπτιστώ υπό σου, όχι εσύ από μένα. Άφησε ο δε Ιωάννη, διότι πρέπει να δείξουμε πάσαν δικαιοσύνη. Όλη δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν ο Ιωάννης και ευθύς ανέβηκε επί του ύδατος. Μπήκε μέσα στο νερό μαζί με τον Ιωάννη. Αλλά επειδή δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί ο Κύριος, βγήκε αμέσως στην επιφάνεια και επιφανέντος Χριστού για την επιφάνεια. Πώς βγαίνει κάποιο αντικείμενο που είναι στο νερό και βγαίνει στην επιφάνεια. Φως. Είχε φως. Και όταν βγήκε στην επιφάνεια είδε τους ουρανούς σχιζωμένους. Ανοίξαν οι ουρανοί. Και ανοίγουνε πράγματι κάθε φορά παραμονή βοηθίζεται ο Χριστός. Ανοίγουνε οι ουρανοί. Πολλές γυναίκες αθώες είχαν δει τον ουρανό ανοιχτό την ημέρα του. Και ό,τι ζητήσεις από αυτή τη όταν δεις τον ουρανό ανοιχτά, ό,τι ζητήσεις το δίνει αυτό. Πολλοί λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες ότι ήταν κάτι απλές γυναίκες οι οποίες είχαν δει τον ουρανό ανοιχτό. Παραμονή της βαπτίσεως του Χριστού. Και το πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστράς κατέβαινε από αυτού. Η φωνή οικούσε από τον ουρανό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ η δόξα αυτού ακούγεται. Αυτά να ακούσετε. Αυτό να ακούσετε. Ό,τι σας πει, ο Υιός μου αγαπητός. Ο Ιορδάνης θεωρών το πνεύμα εν είδη περιστράς και σφάτησε από πίσω. Τρόμο παρίσταται. Πώς και τρόμος. Λοιπόν, και κάτσε απάνω το Άγιο Πνεύμα της Περιστερά στο κεφάλι του Κυρίου Λιμόνης του Χριστού. Τώρα θα κάνω μια ερώτηση, απλή είναι, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Τον Ιωάννη το βάψε ο τον Ιορδάνη. Το Χριστό. Το Χριστό το βάψε ο Ιωάννης. Τον Ιωάννη ποιος το βάψε. Ναι. Απάντηση, περιμένει. Ποιος ξέρει. Ποιος το βάψε τον Ιωάννη. Βαπτιστήκανε μαζί. Με τον Κύριο. Με το Άγιο Πνεύμα. Πώς την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και βαπτίστηκαν όλοι οι εκατολίκους που ήταν μέσα στο Ιππερό αυτό το σπίτι, ποιος βάπτισε το Πνεύμα το Άγιο. Το βαπτίστηκαν τέτοια, ούτε παπάς, ούτε λιμνός, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς. Μάλιστα. Λοιπόν, βαπτίστηκε ο Κύριος και δύο μαθητές του Ιωάννη, ο Ανδρέας
και ο Ιάκωβος και είπαν, Κύριε, να μας δείξεις το σπίτι εκεί που μένεις. Του λέει, ελάτε να σας δείξω το σπίτι. Και τους έδειξε το σπίτι εκεί που έμενε ο Κύριος. Και από εκεί το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο του παρέδωσε στο Σατανά. Και έφυγε και πήγε στην έρημο. Και ανέβηκε στο όρος, και εκεί ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, αλλά δεν έφαγε ούτε ψωμί. Και πείνασε. Και ο πονηρός είδε ότι ο Ιησούς πείναγε, του λέει, από λες ότι είσαι Υιός του Θεού. Και πείνασε. Είπε στους λίθους από τον Αγιονάρτη, να είμαι στο μυαλί. Απάντηση πήρε ότι ούς είσαι επάρτου άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζήσει μόνο να το ψωμί, αλλά θα ζήσει με παν λόγων αγαθών εξερχόμενων εξ στόματος Θεού. Να προσέξουμε τα λόγια μας, γιατί δεν τα λέμε καλά. Πολλές φορές. Βγαίνουν από το στόμα του Θεού, βγει αυτά τα λόγια που λέμε εμείς. Ανοησίες πολλές φορές. Δημιουργεί από το σώμα του Θεού τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Ή θα είμαστε ή δεν θα είμαστε. Ή θα είμαστε τέλειοι ή δεν θα είμαστε. Ή η σωθείτε λέει ή πνιγείτε, είπε κάποιος. Ναι. Και από εκεί που απέτυχε ο Σατανάς, τον αρπάζει ένα αιρίος και τον ανεβάζει και τον πήγε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ανέβαστος ο θέλειος του ναού, σε 10 μέτρα ύψος και περισσότερο. Και του λέει πάλι, αφού λες ότι είσαι Υιός του Θεού, πήδησε κάτω του. Διότι είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα σε κρατήσουν στα χέρια τους και δεν θα χτυπήσουν εδώ. Ουδή να σε πειράξει Κύριον τον Θεό σου, λέει. Δεν μπορείς εσύ να πειράσεις τον Θεό. Αυτόν θα προσκυνήσεις και αυτόν θα δοκράσεις. Απέτυχε από εκεί και τον αρβάζει πάλι και τον ανέβασε πάλι στο βουνό, στο βόρος. Και εκεί του έδειξε τις πολιτείες που ήσαν γύρω. Μεγάλες πολιτείες. Ιερικό, που είναι απέναντι αμέσως. Η πόλη Σιχάρ, η Σαμάρια, μεγάλες πολιτείες που φαινόντουσαν εκεί κοντά. Και χωριά πολλά. Λέει, αυτές οι πολιτείες είναι δικές μου, κοντά μας. Μήπως και σήμερα είναι οι πολιτείες αυτές, αν ερχόταν σήμερα, θα έλεγε γιατί είναι δικές μου. Θα έλεγε, δεν θα έλεγε, ο διάβολος. Δυστυχώς, σαματί, μας έχει πάει κατήφορος, μεγάλο κατήφορος. Του λέει, αν πέσει και προσκυνήσει εμένα, είπε, εγώ θα σου δώσω εσένα τις πολιτείες. Αυτή την ώρα αγανάκτησε ο Κύριος και χτυπάει το πόδι σε μια πρακούρα η οποία έχει βουλιάξει. Στην κυριολεξία έχει βουλιάξει η πέτρα με το χτύπημα, με αυτό δεν το πόδι. Είπα γενοπίσω μου Σατανά, λέει. Και γκρεμίστηκε από τη χάρη σε μια καράδα και πήρε φωτιά και κάηκε. Και τα βράχια είναι μουτρωμένα από το. Κάει και ο διάβολος. Ναι. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα εκεί. Και αμέσως κατέβηκαν άγγελοι από τον ουρανό και υπηρετούσαν τον Κύριο. Και έμαθε ο Κύριος ότι ο Ιωάννης παρεδόθη. Πήγε στη Ναζαρέτ. Και από εκεί πήγε, έφυγε και πήγε στη Καπερναούμ. Η πόλη σε αυτή γη Ζαβουλών και γη Νεφταλήμ, πέραν του Ιορδάνου, όπως λέει το Ιδιαίτερο της Εκκλησίας. Είδε φως μέγανε. Μεγάλο φως. Φως, διότι ο Χριστός είναι φως. Φως, φωτός. Φως ο Θεός, φως ο Χριστός. Γι' αυτό μας λέει, φως, φωτός. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Μάλιστα.
Και από εκεί πήγε σε ένα χωριό που ήταν λιμάνι, Βυθαϊσδά, ονόματι. Είναι απέναντι από την Καπερναού, παραθαλάσσια πόλη. Και εκεί ήταν λιμάνι και κατοικούσαν ψαράδες. Χωριό ήταν. Κατοικούσαν ψαράδες, τελώνε, τελελιμάνι. Τελώνε πολύ. Και εργάτε το τελώνε το καμάρι. Πολύ. Και πηγαίνει ο Ιησούς εκεί και μόλις είχαν βγει από τη θάλασσα ο Σίμων, ο Απόστολος Πέτρος, με τον Ανδρέα τον Αρτό. Και ανεβαίνει στο πλοίο του Σίμωνος. Τάσο, εδώ είναι. Ανέβηκε στο πλοίο του Σίμωνος. Και του λέει, τράβα το πιο έξω να μιλήσω στον κόσμο. Και το τράβηξε σε αυτό, κοντά, και μίλησε στον κόσμο. Αποτελείωσε την ομιλία. Τάσο. Είπε, τώρα τράβα το να κατέβω. Το τραβάει το πλοίο κοντά, κατεβαίνει ο Κύριος. Τώρα του λέει, βάλε τα δίχτυα πάνω και να πας στα βαθιά να τη ρίξεις και θα βρεις ψάρια, είπε. Λέει, Κύριε, τώρα μόλις βγήκαν από τη θάλασσα, δεν υπάρχει ούτε μαϊδάκι. Αλλά τώρα προς χάρη σου θα πάω. Έκανε υπακοή, είπε. Προς χάρη σου θα πάω. Και πηγαίνει και πιάνει τόσο πολύ ψάρι, πώς αντέξαν τα δίχτυα και δεν σχίσανε από το φορτίο που είχαν μέσα. Πολύ. Και τα ταραβήξαν κοντά στο λιμάνι, γέμισαν το πλοίο του Σίμωνος μέχρι θα διθυζόταν από το φορτίο. Και χρειάστηκε να καλέσουν και το άλλο, το οποίο ήταν συνέδριο με τους παιδιά του Ζεβεδαίου, με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Και γέννησαν και τα δύο οποία γεμάτα. Και του λέει ο Σίμων ο Πέτρος, του λέει, Κύριε, φύγε από μένα, διότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Όχι, λέει. Ελάτε μαζί μου, πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Και οικοδούτε τον Ιησού, τα δύο αδέρφια. Και ο Ανδρέας και ο Σίμωνας. Και πιο πέρα ήταν το άλλο πλοίο. Τον Ιωάννη Ζεβεδαίου εκάλυψε τους δύο, τα δύο αδέρφια, ζευγάρια αυτά. Και τους έκανε τέσσερις μαθητές. Δεύτερο πίσω μου λέει, πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Πώς θα λέγανε τα δίχτυα οι αρχαίοι τότε. Έχει μια λέξη. Ευλογητός Χριστόθεος ημών. Πανσόφους αλήθησαν αλήθησες. Καταπέμψες αυτή στο πνεύμα του Αγίου. Και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γενέσας. Τι σημαίνει σαν γενέσας. Να ταρακουνήσει. Να ταρακουνήσει. Γοητεία δεν σημαίνει σαν γενέσας. Όχι, να ταρακουνήσει. Όχι. Ψάρεψε. Σαγίνες λέγανε τα δίκτυα. Δεν πιάσε τα δίκτυα. Γι' αυτό την οικουμένη σαγινεύσας. Σε πιάσε τα δίκτυα δηλαδή. Γι' αυτό τους ανθρώπους να τους ταρακουνήσεις με τη χάρη μου έδωσε τον Ιησού Χριστό. Σαγίνη είναι τα δίκτυα. Σαγίνη. Σαγινεύω ψαρεύω με δίκτυα. Μπρο. Δηλαδή να τους ψαρέψεις. Ναι. Ψαρεύω. Λοιπόν, παίρνει και τον Ματθαίο πέρα στο γραφείο του. Του λέει, ας τα καλαμάρια εδώ και έλα μαζί μου το δείχνει, εσύ. Τα παρατάει ο Ματθαίος και εκεί κοντά. Και τόσο ευχαριστήθηκε ο Ματθαίος, ήταν ο Κύριος, πούσιος άνθρωπος, που ήταν τελώνιος. Και τους χάρισε στο σπίτι
να τους κάνει τραπέζι. Και τότε εκεί στο σπίτι του Ματέου μαζευτήκανε και άλλοι τελών. Πολλοί δηλαδή, φίλοι του Ματέου. Και παρασκευήθηκαν ο κόσμος και είπανε, γιατί ο διδάσκαλος λέει να συντρώγει, λέει, με αμαρτωλούς ανθρώπους. Θα σου μίλησα. Μίλησα, πέρασε από εδώ γρήγορα. Πέρασε εδώ γρήγορα. Πέρασε με. Πέρασε εδώ γρήγορα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δεν έχουν ανάγκη, λέει, οι υγιείς έχοντες γιατρού, αλλά οι άρρωστοι. Λέει. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη. Ναι. Εκεί σε αυτόν τον τόπο, στο λιμάνι, είχε κόσμο πολύ, είπαμε, γιατί φορτώνανε, ξεφορτώνανε, εισαγωγή, εξαγωγή. Είναι δεκάπολης, είναι δεκαπολιτείες μεγάλες. Αλλά έφτασε ο ωκεανός με γλυκό νερό. Με γλυκό νερό. Και εκεί πηγαίνανε οι εμπόροι και αγοράζουν μικροπολιτέ και πηγαίνανε και φοβάνε και τα ψάρια και άλλα φρούτα, οτιδήποτε. Εμπόρο. Εμπορική πόλη δηλαδή. Και πηγαίνανε στα βουλιά και τα πουλούσαν. Μια μέρα βγήκε ο Σίμων έξω στην αγορά και το πιάσανε αυτοί που εισπράτανε το κόσμο, τα δίδαρμα. Και του είπαν ο διδάσκαλος να πληρώσει το φόρο, τα δίδαρμα. Ναι, είπε, θα πληρώσει. Θα πληρώσει. Και γύριζε ο Πέτρος στο σπίτι και του λέει, κύριε, και λέει, έχουν έρθει αυτοί που εισπράττουνε τα δίδαγμα του φόρου, λέει, τι θα κάνουμε, θα πληρώσουμε ή δεν θα πληρώσουμε. Του λέει, Σίμων, πόσο φαίνεται εσένα, οι βασιλείς τα παιδιά τους προλογούνε ή τους ξένους, για να σπάσουν τους ξένους, λέει. Τα παιδιά του βασιλιά του είναι πρωτοβουλία, είναι ελεύθερη. Κι εγώ είμαι βασιλιάς και εσύ είσαι βασιλόπεδο. Πού τον ανεβάζει τον άνθρωπο ο Κύριος. Βασιλόπεδο. Βασιλόπεδο. Μήπως τον άσο το γιώγα δεν τον έζησε βασιλόπεδο. Τον έντεσε δεν τον έζησε. Η στολή την πρώτη. Φέρτε. Ούτε εγώ πρέπει να πληρώσω, λέει, ούτε και εσύ πρέπει να πληρώσει. Αλλά για να μην γίνουμε σκάνδαλο, σε αυτούς, να μην γίνουμε σκάνδαλο, θα πληρώσουμε. Πάρε το αγκίστρι τώρα. Και πήγαινε στη θάλασσα, δεν πήγαινε. Πήγαινε στη θάλασσα και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις, θα ανοίξει το στόμα του, του ψαριού, και θα βρεις μέσα ένα σατήρα. Δηλαδή ένα τετράγωνο. Και πλήρωσε και για μένα και για σένα. Και πηγαίνει ο Σίμων, ο Πέδρο, και έριξε το αγγίστρι και πιάνει το ψάρι, του ανοίγει το σώμα, βρήκε ένα τετράδαφο, ας πούμε το τάλιρο είναι σήμερα, 4 φράγκα, αλλά ήταν φράγκα που ήταν αξία, πολύ αξία. Γιατί ήταν η ασημένια και η κίτρινα. Η χρυσάρι δηλαδή. Και πλήρωσε το φόρο και για τον Κύριο και για τον εαυτό του. Σε αυτή την περιοχή ευλόγησε ο Κύριος 7 άρτους. 7 άρτους και λίγα ψάρια
και φάγανε 4.000 άντρες εκτός στα γυναικόπαιδα. Και θέλανε να παρακηρύξουν βασιλιά τον κύριο για να διώξει τους Ρωμαίους τότε που ήταν κατοχή. Αλλά ο κύριος δεν το δέχτηκε αυτό και μπαίνει στο πλοίο και βγήκε στα Μάγδαλα. Για να πάει στα Μάγδαλα από εκεί, από το Βιθαϊδά, διαξεράσει, θέλεις 2-3 ώρες. Ο κύριος βγήκε απέναντι που ήταν τα Μάγδαλα. Κοντά δηλαδή, με το πλοίο ήταν κοντά. Γιατί δεν είχε στροφές. Καθώς επίσης εκεί θράψε και άλλο παραλυτικό, ο οποίος προσταζόμενος υπό δύο. Το βαστάγανε δύο άνθρωποι. Ναι. Μια μέρα πηγαίνει ο κύριος και είδε τη πεθερά του Πέτρου. Και εγώ ήταν από την Περουτοκρατημένη, από τον Πυρετό. Από Κυλιακό, Πυρετό. Από τύπο δηλαδή. Θεός φυλάξει. Φοβερή άρρωστη είναι. Ο τύπος. Φωτιά, μέχρι και 42 βαθμούς θα είναι το πυρετός. Και αρρωστήσει συγχωρημένη μια φορά. Με αυτή την άρρωστη Κυλιακό Πυρετό. Και έβαλε μια φωνή. Μίτσο μου, βγάλε μου το Πυρετό. Και εγώ ήταν. Και ευτυχώς πήραν το γιατρό και έκανε επιτυχία και δώσαν το φάρμακο και συνήλθε και ξανακύλησε μετά. Γιατί του δώσαν αντίδοτο το φαΐ. Γιατί βγαίνει στα άντερα αυτό το. Λίγο σπυρό πράγμα να πάει. Γιατί τι τραβήσαμε και πώς την κλείτωσα τότε. Δόξα το Θεό. Κλείτωσα. Ναι. Λοιπόν, και ένα ακόμα και θα τελειώσουμε. Λοιπόν. Εκεί στη Καπερναούμ πήγαινε κάποιο παραλυτικό, ο οποίος το πήγαινε 4 πιστοί άνθρωποι. 4 πιστοί άνθρωποι. Και επειδή είχε πέσει τόσο κόσμος, αναγκαστήκανε να πάνε το πίσω μέρος, να ανοίξουν τη στέλη και να τον κατεβάσουν με σκηνιά κάτω. Μέσα εκεί όμως στο σπίτι αυτό έκανε μπει και η εχθρή του Χριστού, η Παρισαίδη. Και τον είδε το παράλληλο ο Κύριος και είπε τέκνον αφέοντε σε αμαρτία, στους χωρίς αμαρτίες. Δεν είπανε τίποτα, δεν αντιπλουθήκαν να πούνε τίποτα, αλλά είπανε στο μυαλό τους ότι αυτός είναι βλάσιμος. Είναι αυτός λέει που συγχωρεί αμαρτίες, μόνο ο Θεός πάρει συγχωρείς αμαρτίες. Αυτός τι είναι. Επιτρέπεται να πει αυτή τίποτα. Σιγουρό ξαμαρτύρος. Γιατί διαλογίζεστε, λέει, πονηρά, τις καρδίες ημών. Τι ήταν πιο εύκολο να πω, αφέοντες αμαρτία, και επιτελέσει το παραλυτικό. Σήκω απάνω, πάρε το κρεβάτι και πήγαινε σπίτι σου, του λέει. Οπότε εκεί έγιναν δύο θαυμάτια μαζί, διότι πρώτα ο Κύριος, εθράψε την ψυχή και έπειτα και το σώμα και έγινε γης και πήγε σπίτι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το αποστολικό ανάγνωσμα που υπόθηκε σήμερα και ακούστηκε στην εκκλησία μας, όσοι πήγανε θα το ξανακούσουν. Και εκεί έχω βρει 4 σημεία που θα τα σχολιάσουμε
και θα δώσουμε τι μας λέει ο Απόστολος και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς επάνω στη, πάνω στη ζωή για να μπορούμε να είμαστε αρεστοί πρώτα στο Θεό και μετά στους συνανθρώπους μας. Για λέγει Βασιλέγγι, να ακούσουμε. Ενή εκάστο ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δύο λέγει. Αναβάσεις ύψος εχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη τι εστίν ημί ότι και κατέβει πρώτον στα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ευχαριστούμε, Βασιλέγγι. Ενή εκάστου ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Σε κάθε άνθρωπο, μας λέει ο Απόστολος, εδόθη η χάρις που αυτή τη χάρη την έχει δώσει ο Κύριος που ξέρει το μέτρο, ξέρει το συμφέρον, ξέρει τη δύναμη κάθε χριστιανού, κάθε άνθρωπου για να μπορούμε να κάνουμε έργο Χριστού. Ο πατέρας θα μας πει ακριβώς το τι λέει το αυτές οι δύο σειρές του κειμένου του Αποστολικού Ανάγνωρου για να το σχολιάσουμε λίγο. Βασίλη, θα σας παρακαλήσω κάτι. Θα ξεκινήσει. Θα σταματάς εδώ. Σταματάς εκεί. Όπου βλέπεις τελεία θα σταματάς, έτσι. Μέχρι εδώ πόσο είναι που πάει. Έτσι. Λοιπόν. Ενή εκάστου ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ακούμε. Ποια είναι η έννοια της Θείας Χάριτος? Πρόκειται για την αγαθοποιώθεια δύναμη που δίνεται στον πιστό το βαπτισμένο στο όνομα της Αγίας Τριάδος άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ ότι βαπτίζοντας ο άνθρωπος, όπως είπε και ο παππούς από εδώ, παίρνουμε μία δύναμη τέτοια που μόνο ο Κύριος μπορούσε να τη φέρει αυτή τη δύναμη, διότι όπως το είπε και ο παππούς πρωτήτερα, φως εκφωτός, γεννημένος από το ίδιο το φως, ο Θεός από το Θεό. Άραγε ήρθε ο Θεάνθρωπος για να μας δώσει αυτή τη σωτηρία. Παρακαλώ. Είναι η δύναμη που συγχωρεί, εξαγνίζει, αγιάζει, φωτίζει, που βοηθεί να κάνουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει όλοι σας ότι στην προσευχή μας επάνω, όταν προσπαθούμε για να ενισχυθούμε την δωρεάν του Κυρίου εκ του άνωθεν, πολλές φορές μας τυχαίνουν εμπόδια τέτοια που με μία ευκολία τα ξεπερνάμε και μπορούμε να κάνουμε έργο Χριστού εφόσον τι είμαστε προετοιμασμένοι. Σημαίνει αυτό ότι όταν η καρδιά μας έχει προσχολήσει στον Κύριο πάνω, ανά πάσα στιγμή ο Κύριος μας δυναμώνει και μας δίνει την ευκαιρία αυτή εκ του περισσέματος της καρδία μας, εφόσον είμαστε κοντά του και μας την έχει γεμίσει, για να κάνουμε το έργο. Αν δεν έχουμε αυτές τις κινήσεις, τις πνευματικές που ζητάει ο Κύριος, δυστυχώς αδέρφια, έργο θεάρεστο, αρεστό προς τους συνανθρώπους μας, δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας. Διότι ο Κύριος το λέει πολύ καθαρά. Άνευ εμού ου ποιήσετε έργον αγαθό. Είναι η δύναμη που στηρίζει και δίνει θάρρος όταν περνάμε από συμφορές, που μας αξιώνει να κερδίσουμε τους ουρανίους στεφάνους, τους ετοιμασμένους από το Θεό για τους εκλεκτούς του. Πόσες φορές δεν έχουμε παρατηρήσει, που ξέρω πολλούς ανθρώπους και τον εαυτό μου και στο τηλέφωνο που είχαμε τηλεφωνηθεί, βλέπουμε ότι
εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε χάσει όλα. Παναγία μου. Ξανά διάβασε το αυτό πάλι. Αυτό. Για να το ακούσουμε έτσι καλά. Είναι η δύναμη που στηρίζει και δίνει θάρρος όταν περνάμε από συμφορές, που μας αξιώνει να κερδίσουμε τους ουρανίους στεφάνους, τους ετοιμασμένους από το Θεό για τους εκλεκτούς του. Βλέπουμε εδώ ότι η δύναμη αυτή, η χάρη του Κυρίου, που έχει ποικίλους τρόπους για να μας τους δώσει και να μας ενισχύσει, βλέπουμε ότι τελικά η δύναμη αυτή ότι είναι έχουμε συμφέρον στη δύναμη αυτή ο κάθε άνθρωπος να χάσει ορισμένα επιείγεια για να κερδίσει τα επουράνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως όλοι μας το βλέπουμε αυτό, αδύνατο να μην το βλέπουν όλοι, από την τηλεόραση το τι κακό μαστίζει την ανθρωπότητα. Συμφορές, κλεψές, μοιχείες, σκοτωμούς, χίλια δυο κακά. Ό,τι κακό θέλετε υπάρχει. Αυτό το κακό μπορεί η χάρη του Θεού να μας ενισχύσει, να μας φωτίσει και όχι μόνο αυτό, αλλά να το αποφύγουμε κιόλας. Γιατί αν βάλουμε το σκοτάδι με το φως, το σκοτάδι δεν θέλει ποτέ να κάτσει στο φως. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτομάτως το σκοτάδι γίνεται φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να πάει στο φως και να φέρει σκοτάδι. Το σκοτάδι όταν μπει στο φως γίνεται φως. Και επειδή ο Σατανάς που είναι πονηρός είναι σκοτάδι στην τελική έννοια της πράξεως που θέλει να κάνει, αδυνατεί να μπει στον άνθρωπο του Θεού που είναι, έχει να με θωρακιστεί με τα πνευματικά και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος εκ το άνωθεν, και δεν τον επηρεάζει. Και έτσι το κακό δεν μπορεί να το ανεφέρει για να κάνει κάποιο κακό και να κάνει κακό και στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στους συνανθρώπους. Παρακαλώ. Σε τι οφείλεται το ότι ο εγωιστής, ο υπερήφανος, ο φθονερός γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη πράος, ταπεινός, απαρνούμενος στον εαυτό του? Στη χάρη του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ανθρώπους που όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, ανθρώπους που λέμε ότι αυτός με τίποτα δεν αλλάζει. Με τίποτα. Γιατί είναι έτσι, είναι έτσι και του έχουμε βγάλει ένα χαρτί εμείς οι άνθρωποι. Αλλά πώς βούλεται η χάρη του Θεού που δεν άνθρωπος γνωρίζει? Και το λέω αυτό γιατί η χάρη του Θεού μπορεί τα πάντα. Μπορεί οτιδήποτε να κάνει. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί η χάρη του Θεού να το κάνει. Λοιπόν, άραγε μας λέει το κομμάτι του Πατέρα ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού και στο χρόνο του Θεού, που ο χρόνος πάντοτε είναι ωφέλιμος για τον κάθε άνθρωπο. Διότι, όπως είπα πρωτήτερα, πώς βούλεται η χάρη του Θεού άνθρωπο που δεν γνωρίζει. Παρακαλώ. Σε τι το ότι ένας άπιστος γίνεται πιστός και εφαρμόζει με ζήλο τις εντολές του Ευαγγελίου? Στη χάρη του Θεού. Σε τι το ότι ένας φιλάργυρος, άδικος, άπλιστος, άσπλαχνος απέναντι στον φτωχό γίνεται ελεήμων, δίκαιος, πλαχνικός? Στη χάρη του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, ας μείνουμε στο τελευταίο κομμάτι. Ακούμε τη λέξη και την έχουμε ακούσει από την Εκκλησία πάρα πολλές φορές και από τα βιβλία που διαβάζουμε τα πνευματικά για την ελεημοσύνη. Η λέξη αυτή την έχουμε ακούσει. Λοιπόν, η ελεημοσύνη, σας το λέω εκ πείρας, προσωπικά και μέσα από τους πατέρες που υπάρχουν και άλλα βιβλία, ότι αδυνατεί άνθρωπος από μόνος του να κάνει ελεημοσύνη. Από μόνος του. Αν δεν μεσολαβήσει η χάρη του Θεού. Η ελεημοσύνη τον άνθρωπο μπορεί να τον αλλάξει. Για να δούμε ποια είναι η
η σωστή ελεημοσύνη. Η σωστή ελεημοσύνη δεν είναι αυτή που λέμε ότι θέλουμε το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, έχουμε 10, μας περισσεύουν ορισμένα, ας δώσουμε και λίγα στους φτωχούς. Αυτό είναι το όταν υπάρχει περίσσευμα. Η σωστή ελεημοσύνη είναι από το υστέρημα. Τι σημαίνει υστέρημα? Σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνη και ο Κύριος έχει πρωτοστατήσει σε αυτό. Σε ποιο? Ελεήμων, ελεησόν ο Θεός. Εσύ που ήσουν ο άκρος ελεήμων και έδωσες τα πάντα και δεν είχες που την κεφαλή κλείνει, τα έδωσες όλα, ελεήσόν με εμένα, ναι. Και δίνεις τους Αποστόλους τι, ένα ωραίο παράδειγμα, ότι στον κορβανά της Εκκλησίας τότε ποιοι θα προσφέρουν ελεημοσύνη πολλά πράγματα. Και βλέπουμε εκεί ότι μία χείρα πρόσφερε ένα δίλεπτο και ο Κύριος, εφόσον αυτοί είπαν άλλες νόμες ότι ο Τάδης έδωσε πολλά λεφτά, ο Κύριος λέει όχι, η γυναίκα αυτή έδωσε τα περισσότερα, διότι ήταν το υστέρημα, ήταν όλη η περιουσία της, ήταν το καθημερινό της, ήταν το αύριο αυτό που είχε. Άρα και βλέπουμε ότι ο Κύριος γνωρίζει τι είναι ελεημοσύνη και αυτό θέλω να το νιώσουμε όλοι. Την προαίρεσή μας, δηλαδή τα κίνητρά μας, πώς την κάνουμε, γιατί την κάνουμε, με ποιο σκοπό, τι είναι κάνουμε. Ο Κύριος αυτό το γνωρίζει και πιανόμαστε ένοχοι. Ο παππούς είπε πρωτήτερα κάτι, στην Καπεναού λέει ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Και δεν είπαν σε κανένα τίποτα. Ο Κύριος όμως που γνωρίζει τα κρύφια της καρδιάς του κάθε ανθρώπου, αμέσως τους επέπληξε. Λοιπόν, άρα έκανε δύο θαύματα. Το ένα έγινε, οι άλλοι δεν είχαν συνέστηση για να έρθουν σε μία τάξη. Παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη, συγγνώμη λίγο. Πάνω σε αυτό που λέτε, ένα πράγμα να το ξέρετε, όταν ακούσετε ανθρώπους να λένε δώστε στο πτωχό λαό, αυτοί είναι μασόνοι. Το έχω διαπιστώσει εκ πείρας αυτό. Να τα πάνω στην ελεημοσύνη. Να μην χαλάσουμε τα πράγματα. Ναι, επειδή μιλάγατε για την ελεημοσύνη, ναι, πάνω ακριβώς, ναι, ναι, για τη σωστή ελεημοσύνη πως είναι. Ναι, ναι. Απλά για ενημέρωσή σας, το λέω, να ακούσετε ανθρώπους έξω μπορεί να λένε δώστε στο πτωχό λαό, είναι μασόνοι καθαρά. Α, είναι ο όρος αυτός, έτσι. Ο όρος που ο δικός τους που έχουν επικοινωνία, οι λέξεις αυτές ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί θέλω να πω κάτι άλλο για να το δέσω αυτό που είπε. Λοιπόν, αδύνατον ο κάθε άνθρωπο, προσωπικά εγώ και εσείς ξεχωριστά, στο χώρο που κινιόμαστε, αδύνατον μέσα σε όλο το χρόνο, που αλλάζει ο χρόνος και έρχεται κάποιος άλλος, να μην μας δώσει ο Κύριος ευκαιρίες να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που πραγματικά πάσχουν και έχουν την ανάγκη μας. Άρα ο Κύριος μας δοκιμάζει σε πολλές περιπτώσεις. Μας φέρνει τον χρόνο και τον τρόπο να δει ακριβώς το τι θα πράξουμε. Εκεί πρέπει να φανεί ακριβώς αν πράγματι μπορούμε να κάνουμε έργο. Και είπα, έργο δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν είναι εκ του άνωθεν. Διότι λέει μέσα, εκ του Θεού είναι και αυτό. Είναι δώρο του Θεού. Παρακαλώ. Σε τι το ότι ένας λέμαργος και κοιλιόδουλος αλλάζει ξαφνικά και γίνεται εγκρατής νηστευτής θέτοντας υψηλούς στόχους στη ζωή του, στη χάρη του Θεού? Βλέπουμε εδώ ανθρώπους που τρώνε και στο τέλος τρέχουν στα νοσοκομεία και πέφτουν να πάνε τους συγγενείς του Ανατάλλο. Πέρα άνθρωπε θα χάσεις ό,τι πολύτιμότερο. Και τότε όταν βλέπει τους γιατρούς, τις ενέσεις, τα φάρμακα, όταν βλέπει ότι εκεί στον χώρο που μπήκε μπορεί και να μην ξαναβγεί, τότε καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πλην από την κοιλιά του που έβαζε μέσα και τι είναι γέμιζε, που όλοι μας έχουμε κοιλιά, όλοι μας έχουμε. Λέμε για τους λέμαργους. Έχουμε να μην είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, πάνω από την κοιλιά του, πέρα από την κοιλιά του που την αγαπούσε, την είχε σαν Θεό, βλέπει εκεί κάτι άλλο που έχει αξία. Ποια? Την ψυχή του. Για την κοιλιά του έκανε τα πάντα. Για την ψυχή του δεν κάνει. Και τότε αισθάνεται. Και λέω,
αδέρφια μου, πρέπει να φτάσουμε σε δοκιμασία τέτοια. Άλλοι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Γιατί μπορεί να φύγουν από μια καρδιά ξαφνικά, από ένα μένα τροχαίο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Λοιπόν, άραγε ο Κύριος, θα πω, επειδή είναι ο καινούριο χρόνος, δοξάζω τον Θεό που ξανασυναντηθήκαμε με τον καινούριο χρόνο. Ο καινούριο χρόνος είναι του Θεού. Ο Θεός μοιράζει τα πάντα. Για ο παλιός ο χρόνος του Θεού ήταν πάλι και αναθεωρούμε τον παλιό τον χρόνο. Κάνουμε μία ανασκόπηση ποιοι είμαστε και αν δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε απέναντι στο Θεό δεν μπορούμε να ατενίσουμε σωστά. Σαν τον τελώνη που έλεγε η λάστη τίμη το αμαντολό, που σημαίνει ότι πρέπει την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος φέτος το 1996 να την εκμεταλλευτούμε πνευματικά. Παρακαλώ. Σε τι οφείλεται πάλι το ότι ένας μνησίκακος και εκδικητικός άνθρωπος γίνεται άκακος, αγαπά τους εχθρούς του και ξεχνά κάθε τι το κακό που του έκαναν οι άλλοι, στο ότι τον αναγέννησε η Θεία Χάρις? Λοιπόν, η Θεία Χάρις πάντοτε αναγεννεί τον άνθρωπο και τον αλλάζει. Και αυτό, επειδή σχεδόν είναι ίδιο με κάτι πατήματα άλλα πιο όλα με πάνω, έχετε εμπειρίες όλοι σας ότι ενώ υπήρχαν άνθρωποι που κινιόντουσαν σε κάποιο χώρο που δεν ήταν σωστός, ξαφνικά λέμε μα αυτός. Παράδειγμα, τον εαυτό μου. Ούτε καν φανταζόμουν ότι θα ήμουν εγώ εδώ ανάμεσά σας και θα κάνω κάποιο κίνημα. Μήπως είναι δικό μου. Επιδίωξα εγώ να κάνω τέτοια πράγματα, εσύ που είσαι παρόν. Ομολόγησε. Επιδίωξα εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Όχι. Όχι. Κατά Θεού. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε υποχρεώσει από τον Θεό. Μπράβο. Ότι πάσα ως την ομολογήση με τον ανθρώπινο θα τον ομολογήσω και εγώ. Έμπροσε τον πατρό μου. Το λέω όλα με κατίνα ναι. Σε σένα που λοιπόν, να με ξέρεις. Ναι. Ξέρεις τι να με υπόθεσαι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ομολογήσουμε. Πρέπει να ομολογήσουμε. Να το αποφύγουμε αυτό γιατί υπάρχει πολύ και δυναμή, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να πάμε το άλλο. Άστο. Πήγαινε στο 309. Αναβάς εις ύψος, εγμαλωσίαν και έδωκε δόγματα, χαρίσματα της ανθρώπης. Λέει, αναβάς εις ύψος, εγμαλωσίαν. Άραγε ανέβηκε και τράβηξε πάνω, και εκμαλώδησεν ή σε εκμαλωσία. Ποιον εκμαλώδησεν? Τον αρχαίκακο, το προπατορικό αμάρτημα που είπε και ο παππούς από εδώ. Άραγε, για να τους πήρε πάνω, πάει να πει ότι ο Αναβάς είχε πρώτα κατέβει. Για να τους πάρει πάνω, διότι αυτός που είχε εξουσία και είναι ο Θεός των ανθρώπων και του Μαμονά, και της μέρημνας της βιωτικής είναι στη γη πάνω. Έχει εξουσία εδώ. Άραγε, ανεβαίνοντας είχε πρωτήτερα κατέβει και είχε νικήσει κατά κράτος τον σατανά και τον πονηρό και τον πήγαινε προς τα πάνω για να μας ελευθερώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο πατέρας εκεί. ... Αν έχει τελεία. Εκ του κόσμου κι εσύ καθώς εγώ εκ του κόσμου κι εμεί. Αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού αφορούν τους Αποστόλους. Τι σημαίνουν? Ότι οι Απόστολοι ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο ήσαν ξένοι προς Αυτόν. Λοιπόν, τι λέει το κομμάτι αυτό? Λέει κάτι απλό αλλά τρομερό. Είναι τόσο απλό αλλά τρομερό. Εγώ συγκλονίζομαι. Ξέρετε, να είμαστε μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια κόσμο, ένας να ακουμπάει τον άλλον, να καλημερίζουμε στην οικογένεια, στους γειτόνους, στους συνανθρώπους μας, στις δουλειές μας, εδώ, εκεί, και να μην υπάρχει ανάπαυση της ψυχής και να φοβάσαι να του πεις τον πόνο σου, να του πεις αυτό που τέλος πάντων σε να με απασχολείς, το να με συνάνθρωπό σου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, απλούστατα, δεν έχουν φως. Και αυτό το φως είναι ποιο? Ο Κύριος με τη χάρη του. Γιατί οι Απόστολοι κάνανε αυτό που λέει ο Κύριος. Ξαναπέστω για τους Αποστόλους.
ότι οι Απόστολοι ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο ήσαν ξένοι προς τον κόσμο. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, οι Απόστολοι ζούσαν μέσα στον κόσμο και ήταν ξένοι προς τον κόσμο. Γιατί? Γιατί μέσα στον κόσμο ζούσανε και τα θελήματα του κόσμου δεν τα κάνανε. Την εργασία του κόσμου δεν τα κάνανε. Ο κόσμος αν τους επίεζε για πολλά πράγματα να κάνουν όπως μας πιέζουν εμάς, δεν τα κάνανε. Τι κάνανε? Τα επουράνια, δοξάζανε τον Κύριο. Και τι κάνανε οι 12 Απόστολοι? Φέρανε τη γη άνω κάτω. Και μέχρι σήμερα δοξάζουμε. Γιατί οι Απόστολοι είχανε τη μέρημνά τους, όχι της ανθρώπης, της επουρανής. Από πάνω παίρνανε δύναμη. Λοιπόν, άρα και βλέπουμε ότι και εμείς με το κείμενο του και του πατέρα που λέει εκεί, ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι αν δεν σηκώσουμε το κεφάλι, αν δεν παρακαλέσουμε να μας ενισχύσει ο Κύριος μέσα στον κόσμο, ό,τι να με εντρίβες κάνουμε, ό,τι συνεργασία κάνουμε από τον κόσμο, που ο κόσμος δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο τίποτα. Γιατί λέει ο Κύριος σε κάποιο άλλο σημείο, θα σείτε εγώ νενήθηκα τον κόσμο, που ο κόσμος κινείται εκ του πονηρού. Αυτή την άνοδο, τον πονηρό τον πήρε πάνω. Γιατί, πώς τον πήρε πάνω? Τον πήρε πάνω από τον κάθε άνθρωπο που έχει συνέστηση. Δηλαδή, κάθε Κυριακή πρέπει να πηγαίνουμε αδέρφια στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας έχει μία δύναμη τέτοια που θα πω κάτι προσωπικό δικό μου. Φεύγοντας την Κυριακή το πρωί για να πάω στην Εκκλησία, έχω πάνω μου πολλά βάρη. Βάρη, μέρημνες, στεναχώριες, πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τ' άλλο, και τοποθετούμε και λέω, μα πώς θα γίνει, Μιχάλη, αδύνατο. Μπαίνω στην Εκκλησία μέσα, ξεγνιέμαι με τα επουράνια, που είμαι και στο αναλόγιο πάνω, και όταν παίρνω τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο, αντί του δώρου, παίρνω το αντίδωρο και βγαίνω έξω, η ευλογία, η χάρις μέσα, η συμπροσευχή των πιστών και η χάρις του Κυρίου που να με ήρθε, όταν βγαίνω, πρόβλημα δεν υπάρχει. Πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο άνθρωπος ψάχνει και λέει, να πάω να ξεσκάσω, να μου φύγει αυτό. Πού να σου φύγει, άνθρωπε μου? Στο ένα μετρελάδικο εκεί, που πάνε εκεί, δηλαδή που μου θυμίζουν πράγματα τρελά. Να πεις, κύριε Μιχάλη, δεν τα κάνεις εσύ αυτά? Όχι, εγώ τα κάνω. Και όλοι τα κάναμε. Συνέστηση να με, δεν είναι αν τα κάναμε, είναι τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Διότι και το παιδάκι αυτό πολλές φορές μπορεί να κάνει ζημιά, να κάνει αυτό και να στενοχωρεί τη μάνα. Αύριο όμως η μάνα που θα το έχει διδάξει, μη παιδί με εδώ, μη εκεί, πρέπει το παιδί να έχει μάθει σωστά, να μην στεναχωρεί τη μάνα. Εμείς πόσο στεναχωρούμε τον πατέρα και πόσο ωφέλεια έχουμε στην ψυχή μας από όλα αυτά? Αυτό ας το καταλάβει ο καθένας μόνος. Να με συγχωρείτε γιατί θα πω δύο δόλια. Ότι κάποια γυναίκα είχε ένα σπυρί αγιάτρευτο. Εδώ είχαν ποτέ. Ένα σπυρί, μάλιστα. Σπυρί. Και τη είπε να πα στο Λογίνο, στον Άγιο Λογίνο, να μου ραφεί. Αυτό θεραπεύει τα σπυριά. Και έκανε από όσο γυναίκα και πήγε στο μοναστήρι. Πηγαίνοντας, βλέπει κάποιον γέρο να μαζεύει ξύλα στο δρόμο. Το ρωτάει, πού είναι το μοναστήρι του Αγίου Δοκίνου? Τι τον θέλει στο Δοκίνο? Τι τον θέλει? Μα αυτό και αυτό έχω ένα σπίτι και υποφέρω και το κοπάει στους γιατρούς. Αντί να καλυτερεύσω χειρότερα εγώ. Να μην πας για αυτό. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Να μην πας για αυτό. Για έλα να σε δω λίγα. Το σηκώνει το κουστάκι της, το είδε,
Το σταυρό είναι. Φύγε, πήγαινε και τη σου. Μην πα στο δοκίμα. Ήταν ο ίδιο ο δοκίμα. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Μάλιστα. Δεν είπε εγώ. Το μοναστήρι του, πού είναι. Τον Κοντζίνο. Ναι. Ού, είναι αρχαίο τότε, δεν είναι τότε. Είναι αρχαίο, δεν είναι. Άδος τότε, άδος, ο Άγιος τον Κύριο. Ναι, είναι ο εκατόντερχος, δεν είναι ο Άγιος Μακίνος. Τον Κύριο. Είναι κι άλλοι τότε. Ήτανε ασκητής, όπως ο Άγιος Αντώνιος. Ναι, ναι. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους. Συγγνώμη. Παππού, είναι... πέρασε η Ναμόρα. Συνέχεια έχεις ακόμα. Ναι, μα τι, σου έδωσα με τον λόγο. Γιατί μου παίρνεις τον λόγο. Σε παρακαλώ, παππού. Να με σε αγαπώ στο όδρα, αλλά... Ναι, εντάξει, ναι. Νόμιζα ότι τελείωσε γι' αυτό. Καλά. Με συγχωρείς. Εντάξει. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστά, τους δε ποιμένα και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργο διακονία, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έδωκε, λέει, τη χάρη του εις τους Ευαγγελιστάς, στους προφήτας, στους διδασκάλους, για να κάνουν τι, να φτιάξουν αγίους. Άγιοι γίνεστε. Βλέπουμε ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι άλλοι και είναι ευαγγελιστές, είναι ποιμένες του ποιμή. Ποιμένες του ποιμή. Για να φτιάξουν αγίους. Ποιους αγίους? Εμάς, τους ανθρώπους όλους. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας, 307. Ναι, τελεία, τελεία, ναι. Μεγάλη είναι η αγάπη σου, Κύριε. Από αγάπη για μας έγινες άνθρωπος και πέθανες πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι, λέει, μεγάλη η αγάπη για μας και πέθανε πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα έργο. Πεθαίνουμε για το παιδί, η μάνα μπορεί να πεθάνει. Για το παιδί της η μάνα μπορεί να πεθάνει, για το παιδί της. Για τα ξένα τα παιδιά όχι. Λοιπόν, εδώ θα δούμε ότι ο Κύριος όλα τα παιδιά του κόσμου που είναι πλάσματά του ήρθε για να πεθάνει, να σταυρωθεί, για να μας χαριτώσει και να μας δώσει, πιο κάτω τι λέει. Ατενίζω το τίμιο ξύλο και θαυμάζω πάνω σε αυτό την αγάπη σου προς εμένα και τον κόσμο, γιατί ο σταυρός είναι η τρανή απόδειξη του πόσο μας αγάπησες. Μίζωνα ταύτης αγάπη που δεις έχει είναι ατή στην ψυχή αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος, όπως λέει ο πατέρας, σταυρώθηκε από υπερβολική αγάπη για το πλάσμα του και αν και εμείς, λέει, δεν έχουμε τη συνέστηση, αυτή την αγάπη που την ελέμε πολλές φορές, την μεταχειριζόμαστε στα χείλη πολλές φορές, αγάπη, αγάπη, βγαίνει παντού, στην τηλεόραση, όπου και να ακούσετε αγάπη. Και λέει ο Κύριος εδώ, αν αυτή την αγάπη δεν τη δώσεις για τον συνάνθρωπό σου, να σταυρωθείς για τον συνάνθρωπό σου, αγάπη ουκ έχεις. Αλλά εδώ θα πιαστούμε ένοχοι όλοι. Και πρέπει να πιαστούμε ένοχοι όλοι. Να ταπεινωθούμε. Θέλουμε να κάνουμε έργο. Οπουδήποτε, σε όλους τους βόλους. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φούσκωμα γαλοπούλας. Φουσκώνει ο άνθρωπος, εγώ, τάδε, εγώ ο ένας, εγώ ο άλλος. Ο Κύριος τον εαυτό του δεν τον ήρθε ποτέ, εγώ και εγώ. Έκανε έργο, ταπεινώθηκε μέχρι τη Σταυρού και δεν σήκωσε ποτέ τα μάτια του και να θίξει και να βρει ένοχο. Ένοχος ήτανε αυτός. Γιατί κατέβηκε για τις αμαρτίες του κόσμου για να σωθεί ο άνθρωπος στο πλάσμα του. Εμείς βλέποντας γύρω μας το τι ακριβώς συμβαίνει, πάσχουμε, παθαίνουμε για να σωθεί το πλάσμα του Κυρίου ο συνάνθρωπός μας. Αυτή την αγάπη που τη λέει ο Κύριος μίζων, αν δεν έχουμε, λέει, αγάπη προς το συνάνθρωπό μας, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή σημαίνει ότι
την αγάπη, αδέρφια μου, πρέπει να την κάνουμε έπρακτη. Μόνοι μας όχι. Θα παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος εκεί από τον αδερφό Άγγελο που θα μας πει μία προσευχή με ποιο τρόπο τουλάχιστον να προσευχόμαστε. Γιατί λέμε πολλές προσευχές, αλλά στο τέλος δεν κατανοούμε μέσα μας τίποτα. Μέχρι το ταβάνι, παραπάνω δεν πάρουν οι προσευχές μας. Τι πρώτη είμαι εγώ. Βεβαίω. Άσε, εσύ να με πας ψηλά. Εγώ να με δεν φεύγει, από εδώ δεν πηγαίνει πουθενά. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα ζωοποιάσουμε στήρια, Κύριε Μαρτυρούς, το διηνεκές την ένδοξό σου αγάπη για μας. Το θείο σου σώμα τεμαχίζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για μένα και για όλους μας. Το τίμιο αίμα σου χύνεται για μένα και για όλους μας. Και το τελευταίο κομμάτι θα το πάρουμε, για να πάμε και στο άλλο. Αξίον έμε να αγαπώ επίσης και τους εχθρούς μου και όχι μονάχα εκείνους που με αγαπούν. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε φτιάξει ένα σκηνικό μέσα στη γη αυτή που κινούμεθα στην κοινωνία και λέμε, αν δεν πάω εκεί, αυτοί, δεν τους αγαπάω, δεν τους πάω, δεν τους θέλω. Είναι άρρωστος, είναι άσχημος, είναι έτσι, είναι αυτό. Βγάζουμε πολλά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, και θέλουμε και στο τέλος να πούμε ότι είμαστε σωστοί. Λοιπόν, ο Κύριος λέει, αν αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε, μισθό ουκ έχεις. Μισθό έχεις εκεί που είναι η δυσκολία. Αυτοί που σε μισούνε, αυτοί που σε κατατρέχουν, αυτοί που σε πιέζουνε, αυτοί που σου κλείνουνε δρόμους, αυτοί που τέλος πάντων σε ταλαιπωρούνε, αν αυτούς στην προσευχή σου πεις, Κύριε, όπως είπε ο Κύριος στο σταυρό πάνω, πάτε άφες αυτοί, ουγαρίδαση, τι πιούσι. Εμείς ξεχνάμε από τον Κύριο να ξεφυλίσουμε την Καινή Διαθήκη, να δούμε ακριβώς τι λέει αυτό, διότι ο Κύριος είναι ακριβώς το πρότυπο του κάθε χριστιανού. Δηλαδή, αν θα βάλουμε το μέτρο του Χριστού και να μετρηθούμε με τον Κύριο, ούτε καν μπορούμε να μετρηθούμε. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε συνέστηση και να πούμε «Είμα τον Κύριε, δεν μπορούμε σε σένα και να ταπεινωθούμε και να τον παρακαλάμε να μας ενισχύει». Αυτό ζητάει ο Κύριος. Αυτό. Όπως το παιδί νομίζει ότι μπορεί τα πολλά, ναι, όπως το παιδί νομίζω ότι μπορεί τα πολλά να κάνει, αλλά η μάνα του βρίσκεται από πάνω του και πάντοτε το να με αγκαλιάζει και το προστατεύει. Έτσι και εμείς όταν δώσουμε τα πάντα στον πατέρα μας πάνω, στον Κύριο μας πάνω, ξέρει να μας δίνει τη δύναμη και να μας προστατεύει, διότι είμαστε μωρά απέναντί του. Και το τελευταίο κομμάτι, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας, του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος είναι ένας άνδρας τέλειο. Ένα τέλειο μέτρο, μία τέλεια ηλικία και ένα τέλειο πλήρωμα. Και αυτός είναι ο Χριστός. Για να το δούμε στο 60, για να το δούμε στο νούμερο 2. Είχα κι άλλα, αλλά με επιλύσαμε, διότι λίγο να πέρασε. Όπως ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα απαραίτητο για τη ζωή της ψυχής. Όλο κατ' όλο. Ο αέρας και το πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους. Το πνεύμα ακριβώς αυτό σημαίνει, πνοή. Το πνεύμα που θέλει πνοή και τη φωνή να αυτού ακούει. Αλλού και είδας πόθεν έρχεται και που υπάρχει, ούτως έστι πάσο και γεννημένος εκ του πνεύματος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι το πνεύμα, το να με Άγιο, είναι, όπως μας είπε ο πατέρας να με δω, το σώμα μας, η ηλικία μας, η σάρκα μας, φθορά υπάρχει, υπάρχει. Βλέπουμε το πνεύμα το Άγιο, είναι, όχι ήτανε, είναι και θα είναι. Είναι το τέλειο πρότυπο. Αυτό το πνεύμα είναι η Θεότης όλη. Είναι ο πατέρας, ο Υιό και το Άγιο Πνεύμα μέσα εκεί. Δεν φαίνεται, αλλά όταν ζούμε τη μυστηριακή ζωή, τότε το καταλαβαίνει ο καθένας μας ξεχωριστά. Το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται. Όταν έχουμε λεφτά στη τσέπη μας και πήραμε κάποιο ποσό από κάπου και λέμε, αχ, έχουμε μια χαρά γιατί θα λύσουμε ορισμένα προβλήματα.
Όταν όμως έχουμε προβλήματα πνευματικά και έχει δοθεί χάρη από άλλοθεν, έχουμε πάρει την απάντηση ανώτερα από το χρήμα που βάζουμε στην τσέπη μας. Είμαστε τόσο πατημένοι γερά κάτω που δεν δυσκολευόμαστε να του πούμε «Ζεις Κύριε». Και αυτομάτως και τα προβλήματά μας παίρνουν μία σειρά και ένα τέλος και έτσι δεν τραυματιζόμαστε. Και το νούμερο 67. Για να κλείσουμε γιατί... Μην υποχωρείς τις απαιτήσεις της σαρκός. Μην την καλοπιάνεις. Μην είσαι ανεκτικός μαζί της. Αλίμονο αν υπερισχύσει η σάρκα στο πνεύμα. Το βλέπεις από την πείρα σου. Όταν θέλεις να καταπιαστείς με κάποιο πνευματικό έργο, η σάρκα επαναστατεί. Επιδιώκει να δέσει χειροπόδαρα την καλή σου θέληση. Η σάρκα αντιστρατεύεται σε όλες τις επιδιώξεις του πνεύματος. Δεν θέλει να το βλέπει ισχυρό και ακμαίο. Και αν δεν προσέξεις, το πνεύμα θα υποδουλωθεί στη σάρκα. Τι λέει ο πατέρας. Ας πούμε, ανοίγουμε το βιβλίο και ο καθένας μας έκαστος λέει «Σήμερα θα προσευχηθώ». Το λέει από το πρωί. Θα πάω στο σπίτι το απόγευμα, το βράδυ και θα προσευχηθώ γιατί το έχω ανάγκη αυτά που μου συμβαίνουν. Περνάνε οι ώρες, οι στιγμές, πάμε σπίτι για να προσευχηθούμε. Μόλις πιάνουμε για να προσευχηθούμε, δείτε το ακριβώς πώς γίνεται. Αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος της προς Γαλάτας επιστολής διαβάσω Μιχάλη λίγο γιατί σήμερα δεν έχω όρεξη. Αυτό που κάνουμε το χασμουριτό δεν είναι δικό μας. Μας το βάζει ο πονηρός. Αν επιμείνουμε εκείνη την ώρα που λέει ο πατέρας εδώ τη σάρκα και δεν της χαλάμε χαρτίρι, θα χάσουμε τα πάντα. Αν ας πούμε υποτάξουμε τη σάρκα και περάσουμε και διαβάσουμε 20 γραμμές αντί για 2-3, τότε κάτι ανοίγεται μέσα μας και φεύγει αυτό έξω, δεν έχει θέση και θέλουμε και θέλουμε, αν είναι δυνατό, να το διαβάσουμε όλο. Γιατί υπάρχει λοιμός από λόγο Θεού μέσα μας και το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, αυτού του κατεργάρι που λέγεται πονηρός, αθιέκακος, αδέρφια μου, να μην του κάνουμε το χατήρι. Λοιπόν, γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ ο πατέρας μας, Άγγελε, πώς τον λένε, απ' έξω στο βιβλίο. Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μας λέει με πολλούς τρόπους πώς να προσευχόμαστε. Και οι καλύτερες προσευχές, η καλύτερη προσευχή μάλλον προς το Θεό, για μένα δεν είναι αυτή που θα ανοίξουμε το βιβλίο και θα πούμε τι λέει το βιβλίο. Τι λέει η καρδιά μας, τι θέλει η καρδιά μας. Όπως το παιδάκι ζητάει από τη μάνα αυτό που θέλει, αυτό που να με επιθυμεί. Έτσι και εμείς επιθυμούμε από τον πατέρα, ο καθένα μας, ξεχωριστά πράγματα. Για να μας δώσει ένα παράδειγμα, ο Άγιος Πατέρας Εφραίμ του Σύρου. Ο Σύρος. Ναι, δυνατά μόνο για να ακουστεί. Φιλάνθρωπε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, σε οικετεύω έχοντας εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία σου. Μη με τοποθετήσεις στα αριστερά σου μαζί με τα ερήφια που σε παρόργησαν. Ούτε να μου πεις, αλήθεια σου λέω, δεν σε ξέρω. Αλλά δώσ' μου σύμφωνα με την καλοσύνη σου αδιάκοπτο κλάμα και κατάνοιξη και ταπείνωση στην καρδιά μου. Και εξάγνησέ την με το φόβο σου, με την μετάληψη των ζωοποιών σου αχράντων μυστηρίων. Για να γίνει ναός της χάρης σου. Διότι αν και είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός και ανάξιος, όμως χτυπώ αδιάκοπα στην πόρτα σου, και αν και είμαι ράθυμος και οπνηρός και καταχρονώ τη σωτηριά μου, όμως βαδίζω στο δρόμο σου. Σώσε με, χάρη στο έλεό σου, διότι είσαι αγαθός για όλους, Κύριε, και η εσπλαχνία σου απλώνεται επάνω σε όλα τα αέρια σου. Και δική σου είναι η δόξα στους αιώνες, αμήν. Ευχαριστούμε, Άγγελε, και ευχαριστούμε και τον πατέρα που μας είπε την προσευχή αυτή, τουλάχιστον αυτό που επιθυμούμε να πούμε στον Κύριό μας την προσευχή, να το λέμε, αδέρφια, να το λέμε, να μην το κρύβουμε, να μην διαβάζουμε ανάγνωση. Ο Κύριος θέλει την ψυχή μας να του πούμε τα προβλήματά μας. Αμήν. Μιχάλης, κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Τελευταία. Ναι, ορίστε. Γιατί είμαστε τόσο κοντά σήμερα.
Παππού, θέλεις να το απαντήσεις εσύ. Τι να μου, για πες το πάλι. Γιατί είμαστε τόσο δειλοί σήμερα και ντρεπόμαστε να μιλάμε για το ψυχικό μας. Για την αμαρτία. Έξω την αμαρτία. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας, μη δώσεις. Πνεύμα λες προσοσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Χάρισε το σοντούδο σου. Ναι, κύριε Βασιλεύτη, να οράντα ημών πέσματα ή να μην οράντα πριν τον αδελφό μου. Γιατί είναι το δεύτερο που βγήκε ο Μιχάλη, να πω και ο Μιχάλη, που μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να που το λόγο του κύριου κάνουν προσπάθεια, αλλά... Κατερίνα, να φέρεις μέσα τη... Υπάρχει... Τη βασιλόπιτα. Ναι, αυτή η δηλία. Γιατί. Γιατί. Ενώ, το κατάλαβα αυτό που είπε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δώσει εγώ αλλά... για να απάντησε εκεί. Ναι. Λοιπόν, δώσε εδώ. Εδώ, εδώ. Απαντήσε λίγο. Ναι. Μην υποχωρείς τις απαιτήσεις της σαρκός. Η σάρκα! Μην καλοπιάνεις. Μην είσαι ανεκτικός μαζί της. Αλίμονο αν υπερισχύσει η σάρκα στο πνεύμα. Το βλέπεις από την πείρα σου. Όταν θέλεις να καταπιαστείς με κάποιο πνευματικό έργο, η σάρκα επαναστατεί. Επιδιώκει να δέσει στροπόδρα την καλή σου θέληση. Η σάρκα αντιστρατεύεται σε όλες τις επιδιώξεις του πνεύματος. Δεν θέλει να το βλέπεις ισχυρό και ακραίο. Και αν δεν προσέξεις το πνεύμα θα υποδουλωθείς τη σάρκα. Η σάρκα. Και για την κοσμική δειλία που ντρέπεται όλος που έχει να κάνει το σταυρό του να μην τον δουν στην εκκλησία για το ένα και το άλλο. Πάλι σάρκα. Αυτό δεν είναι σάρκα πιστεύω. Αυτό... Είναι αυτό... άλλη δειλία αυτή. Είναι αυτό νομίζω είναι η προσωπία. Η προσωπία. Θέλουμε να αρέσουμε και στον Θεό και στον κόσμο. Και στο τέλος δεν αρέσουμε πουθενά. Γιατί αυτή τους είναι πνευματική ας πούμε ακόμη. Την προσευχή Πατερημών και Εν Ιορδάνη. Πάτερ ημών, Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Πνευματική χρονιά! Πνευματική χρονιά, ναι. Λοιπόν, να φέρω μαχαίρι γιατί την πίτα τώρα. Βεβαίως! Αμέσως! Και κάνα νεράκι άμα θέλετε. Ναι, ναι, αμέσως! Αυτό είναι... Η σάρκα, ρε. Και τι δεν κάνει η σάρκα. Και τι δεν κάνει η σάρκα. Λοιπόν, έχει δώσει ευχαρίσματα σε πολύ... σε πολλούς Αγίους. Ειδικά όμως... Χαρίσματα γεμάτων, όπως οι Άγιοι Ανάγιοι. Ειδικά όμως, αν προσέξουμε... Συγγνώμη, παραμονή, σε διακόπτω, σε διακόπτω λίγο. Αν προσέξουμε όμως την Αποκάλυψη, μέσα... Κανείς. Βλέπουμε ότι τελικά η προφητεία των πατέρων... Αθηνά, φέρε από κάτω να βάλουμε κάτι εδώ. Και όπως έχει πει ο Θεός τον Ιωάννη να γράψει την Αποκάλυψη, βλέπουμε τελικά πώς θα γίνει εμείς. Που το καταλάβει δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία αυτή της Αποκάλυψης. Δηλαδή θα γίνουν έσχατα πράγματα στον καιρό που μας έρθει το Αντίχριστος ως πλησιάζουμε. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να εφησυχαζόμαστε και να βγούμε από τη στιγμή. Γιατί μερικοί μπορούν να το βλέπουν και έτσι ότι η ιστορία έχει γραφτεί έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες ήταν αυτό, ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Άρα είναι το τέλος μας. Εγώ πιστεύω ότι προσωπικά ο καθένας πρέπει να κοιτάξουμε αυτά. Που έχουν κάνει όλοι οι πατέρες μας που έχουν μαρτυρήσει και να μην εφησυχαζόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ιστορία
τελικά δεν πρόκειται να αλλάξει. Η προφητεία που έχει πει ο Θεός στον Ιωάννη που θα γίνει. Όλα αυτά θα γίνουν. Θα γίνει, ναι. Θα γίνει. Οι γαρπάντε γενές, όλα θα γίνουν. Τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία αυτή. Κανένας μας. Γιατί μπροστά στο Θεό είμαστε έναν τίποτα. Συμφωνείτε και πριν κάτι. Δεν το είχα δει. Εφόσον μας λέει ότι και πάλι είναι ερχόμενοι τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Επομένως τι άλλο περιμένει. Το μόνο που έχω να πω, Θανάση, σε αυτά που να με είπες, για να το πιάσει και η να με κάμαρα, είναι πιο ότι ο άνθρωπος από τον Αδάμ μέχρι σήμερα και από τον Χριστό μέχρι σήμερα, 2.000 χρόνια, πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει. Αυτοί δεν προλάβανε για να αντιχρήσουν και να δούνε τον Αντίχριστο, αυτόν που περιμένουμε. Χάνοντας όμως την επαφή της ζωής αυτής, εδώ που είμαστε, όπως έχουμε εμείς σήμερα, φεύγοντας, αυτομάτως έχετε η κρίση. Λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε το ένδυμα έτοιμο. Λάμπρινό μου Κύριε, τη στολή της ψυχής. Και να τον παρακαλάμε να είμαστε, γιατί το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Έχω πηγή. Λοιπόν, σήμερα. Είμαι εδώ, δεν έχω πηγή ακόμα. Καλή χρονιά. Αμήν. Καλή χρονιά και προηγούμενη. Έλα. Κατερίνα, ένα τάγμα εδώ θα φάει με αυτό εδώ. Τι. Πάμε. Λούπος. Κατερίνα, θα το πετύχει τη σκέψη μόνο. Πολύ δεν χάρη βλέπω στις άραπες. Το φουλί σε εσένα θα πέσει βλέπω. Φέρε τα νερά και μέσα. Τώρα, την κόβεις. Και κάτι που είχατε πει και τη Μιχάλη για το ρόδι που μου είχατε πει στο τηλέφωνο που λένε ότι ο χρόνος είναι δίσεκτο. Το πρώτο. Ο παππού του Χριστού. Του Χριστού, ναι. Δεν πιστεύω σε δίσεκτο χρόνο. Και τώρα αυτό Το φλουρί που αυτό με λέγε Μιχάλη για να ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά τα δικό σου του... Του Τάσου. Τάσου. Λοιπόν, του τώρα, παππού, του παππού, τώρα ενδεξιό. Του παππού. Ενδεξιά. Του πατρός. Του κηρύγματος. Του κηρύγματος. Όχι του κηρύγματος. Του παππού. Δεν του παππού, του παππού. Κηρύγματος παππού. Εδώ. Αυτά δεν έχει. Του Μιχάλη μην πιέζεις. Έχουμε ένα τέταρτο καιρό. Έχουμε. Ένα τέταρτο καιρό έχουμε να δούμε. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Ψάξτε τώρα. Μιχάλης. Στο δικό σου Μιχάλη. Κοροπή ένα κηρυγμά. Μιχάλης. Θανάση θα πάει στο Κοροπή, θα πάω στην Αθήνα. Μαμά. Θα πέσω. Θανάση τώρα είναι το παλικάρι. Εκεί, στις οδόχου εκεί είναι τα δικά σου, ένα παλικάρι. Έδειξε σήμερα την τηλεόραση για το γύρισμα που γίνεται στο Κοροπή. Του Θανάση, δώστε. Έδειξε σήμερα στην εκπομπή που κάνει στην τηλεόραση κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Για το γύρισμα που γίνεται στο Κοροπή. Για το μεταλλινό και τον άλλον, το καθηγητή Πανεπιστημίου των Παθών. Οι οποίοι κήρυξαν αυτές τις αιρέσεις που κήρυξαν. Πολύ ωραία. Θα έχεις μάθει, έτσι. Πιστεύω ότι θα έχει πει ο κ. Μιχάλης. Έλα, λεπέντη μου. Και του χρόνου να είστε καλά. Ψάξατε, από κάτω. Όλα λέμε στην τηλεόραση. Θα του φάνε το πρόβλημα. Στην τηλεόραση. Στην εκπομπή που έχει στον Τερόπουλο. Ναι. Και του χρόνου, Αντρέα. Έδειξε την ομιλία που έκανε ο Μεταρρινός στο Κοροπή. Πήγαμε κασέτα αυτές τις ημέρες και άκουσε την ομιλία. Και διαπίστωσε και ο ίδιος, ας πούμε, με τα ίδια τα αυτιά, και αυτός και όλοι οι άλλοι υπόλοιποι, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε αιρετικές θέσεις. Από τη στιγμή που λένε, συγκεκριμένος ο πατρών, και είπε ότι η Αποκάλυψη δεν είναι προφητικό βιβλίο με την έννοια της μελλοντολογίας. Είναι ένα ιστορικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει μια ιστορία που φαντάζεται ο Ιωάννης ότι θα γίνει. Είπε έτσι ο Μεταλλινός. Και συμφώνησε ο Μεταλλινός. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι να βλέπεσαι σε εσένα. Βγήκε και είπε μετά ότι
Αντίχριστο με ανθρώπινη υπόσταση δεν περιμένουμε. Λέει, δεν μπορώ να το δεχτώ όλο αυτό το πράγμα. Διότι δεν είναι δυνατόν να εισαρκωθεί ο διάβολος. Έτσι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να εισαρκωθεί ο διάβολος. Αλλά ξέρουμε από τους πατέρες, ας πούμε, που λέει και ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος που διαβάσαμε σήμερα, ότι ο διάβολος θα πει μέσα σε έναν άνθρωπο. Τα είπα αυτά ο Μεταλλινός. Ο Μεταλλινός δεν τα είπε, αλλά συμφώνησε. Τα είπε ο Πατρόνος. Αλλά συνταφίστηκε και ο Μεταλλινός με αυτό το πράγμα που είπε ο Πατρόνος. Συνταφίστηκε και ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι στην ενορία μου εκεί στο Κοροπή. Ναι, δικό σου λέμε. Αυτός είναι ο Πατρόνος. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Χορογίου. Είχε πάει πριν από μερικά χρόνια, μόλι ο Σωτηρόπουλος στην Κύπρο. Και είχε κηρύξει και όχι μόνο στην Κύπρο και σε άλλα νησιά ότι αντίθετο λέει δεν πρόκειται να έτσι είναι βλακίες μερικών φανατικών αυτά τα πράγματα. Και τον επικρότησε και ένα δεσπότης και λέει επιτέλους να λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε και είπε ας πούμε ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Ναι. Και είπε ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Επιτέλους λέει να μας φύγει και το άγχος. Και έρχεται μετά ο Σωτηρόπουλος και λέει ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα, λέει ο κύριος Πατρόνος. Όχι λέει δεν είναι έτσι, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέει αυτό, ο Απόστολος Παύλος η Δευτέρα προς Θεσσαλονικής λέει ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Λέει ξεκάθαρα για άνθρωπο. Στην Αποκάλυψη λέει αριθμός ανθρώπου εστί. Συγγνώμη, να περάσω. Και έκανε ένα κήρυγμα περί Αντιχρίστου και μαζευτήκανε τα διπλάσια άτομα από ό,τι είχε ο Πατρόνος. Στην Κύπρο και στα... Εμπάτε εκεί τα σούλη. Μην ενοχλείς, θα φέρω και νεράκι. Λοιπόν, μπορείτε να παίρνετε. Παραδεινά. Ναι, μανά, δεν μπορείτε να πάρετε. Τι θέλεις, χακή, τι να μου πω. Βγαίνουν και λένε βλακίες. Όχι, και από τα δύο θα πάρετε. Και από τα δύο θα πάρετε. Είναι το άλλο... Αυτό εδώ φάντα, δεν πάει. Ναι, ναι, ναι. Έλα καλά, κάτσε εκεί τώρα να φάρεις, δεν φτάνει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, να φάρεις. Κάτσε να πάρεις γλυκά. Αθηνά, έλα παιδί, βάλε κάτω εκεί στο τραπέζι. Αυτό κέρδισε. Σήμερα που λέω... Άκη, μαμά μου, έλα παιδί, είναι κι άλλο, ορίστε. Λοιπόν, όχι, σε ρωτάω, ας πούμε, δεν είναι ανοησίες αυτά που πάνε. Να σου δώσω να με απάντηση. Αθηνά! Αθηνά! Ναι, έλα καλέ, σου μιλάω. Ένα νεράκι μπορεί να μου φέρετε μετά. Ορίστε, ναι, 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 ναι. Τζάπα είναι ο Μεταλλινός. Ένα μη είχα λεφτό. Πώς θα τα λύσει. Ο Μεταλλινός είπε έτσι με τον άντρο απολύτως. Εκεί. Με όσα ξαφνικά. Μιλάω σου πολλά πολλά. Παλικάρι. 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 Δώσε γλυκό στα παιδιά, να πάρουν και από το άλλο. Εσύ πέρα θα πάμε στο δωμάτιο. Ναι, να πάρετε και από εκεί, και από εκεί να κάνουμε τα παιδιά. Τώρα κάνουμε, ας πούμε, βλεπόμαστε μετά από τις γιορτές, δεν έχουμε ειδωθεί. Βέβαια. Για όλο τώρα, όταν μπορείτε. Πάρε, πάρε και από τα δύο. Να πάει όλη η χρονιά γλυκιά. Από τα δύο και από τα δύο. Πάρε, πάρε, πάρε Γιώργο μου και από εκείνο. Πήρες από τ' άλλο, δώσε στην Ανθή από αυτό. Από αυτό εδώ. Ο Γιώργος πήρε. Αυτός θα πήρε Γιώργο. Πάρε Γιώργο. Εντάξει, έχω πάρει. Μη στεναχωρείς, πάρε εσύ. Νερό άλλο, θέλει κανείς νεράκι άλλο. Εγώ! Εσύ να πας να πιεις. Έλα, μαμά, πήρε μου! Έλα,
νερό αν δει. Μπορείς να πας και μόνος σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορείς να σηκωθείς. Αθηνά, πάρε και σε παρακαλώ. Μόνο, μόνο ένα, πόσα θα φάω, εγώ είμαι χοντρή. Αυτή την άποψη ότι ο αντίκτης τους... Γιατί δεν παραδείγεται το Κοσμά τον Εσοδό να φύγει αυτή ο αντίκτης τους ο Πάπας. Εδώ να σου πω ότι είπε για τον Άγιο Κοσμά, να σου πω ότι είπε για τον Άγιο Κοσμά το λόγο ο Μεταλλινός. Ναι, τι. Λοιπόν, όπως λέει και αντίκτης, αυτή είναι αντίκτης. Κανένας λέει διδάσκαλος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μας αναφέρει μέσα στα διδαχές του. Αντίχριστος είναι αυτός που είναι πάνω από το κεφάλι μας, ο Σουλτάνος δηλαδή. Αντίχριστος είναι ο Πάπας και το Πάπα λέει μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά εκείνη την εποχή. Και ενώ είπε για τον Σουλτάνο και για τον Πάπα, δεν ανέφερε και το παρακάτω που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι μέλει να έρθει ο Αντίχριστος πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, και να βάλει τη βούλα του στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί λέει που θα δεχτούν τη βούλα του Αντιχρίστου, το παραγμά του. Αηδία! Αυτοί μέλλον Έλληνα κολλαστούν μαζί με τον διάλο της αιώνα σε αιώνα. Αηδία είναι! Και το όνομα του Αντιχρίστου είναι εσύ, χριστιανοί. Το 1966 είπαν ότι είναι ένα χριστιανό. Άλλη εποχή λέει ήταν το 614. Και βρεθήκανε λέει και γράψανε άνθρωποι ονόματα με το 614. Το 666 σημαίνει το Καλαβρόνα. Και ο Βλάκας ο Ηλίθιος δεν πρόσεξε ότι οι σατανιστές είχαν το 666 ας πούμε στα... δεν είναι το 666. Αν δεν είναι του διαόλου. Ο Μεταλλινός εγώ, θα το λιώνω. Ο άλλος. Ο Μεταλλινός συμφώνησε, πόσο δεν ανέφερε το τρίτο αντίχριστο. Σε παρακαλώ, Βασίλη, διάβασε. Αυτό, εδώ, δυνατά. Αυτό εδώ, μέχρι εκεί. Δυνατά μου. Πριν το συζητήσει, δεν φεύγω. Τώρα είναι και του παιδιού, δεν ήρθε. Όχι, του παιδιού. Ή να δώσεις να πεις χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μην της δίνετε αγοράσει ή πωλήσει ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχω νουν ψηφισάντο τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χίξη σίγμα. Άνθρωπος εστί! Δηλαδή μέσα ο αριθμός αυτός. Αριθμός. Και θα άνθρωπος, αυτό το θηρίο που λέγεται ατέκακος σάτανα, θα μπει μέσα σε άνθρωπο και θα κατοικήσει. Όχι. Όχι λέει. Όχι, άνθρωπος θα είναι. Ο σατανάς θα παίρνει εντολές από τον σατανά. Άνθρωπος θα είναι. Όπως ο Χριστός έπαιρνε εντολές από τον πατέρα του. Ναι. Έτσι το Θεό. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Ακριβώς ναι, το αντίθετο πράγμα. Εδώ. Τι κάνει. Ήταν ο Χριστός έπαιρνε εντολές, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αυτός δεν θα είναι, θα είναι απλός άνθρωπος. Ναι, απλώς αλλά θα είναι. Νεράκι, θέλει κανείς νερό. Εγώ. Εντάξει, Βασίλη, πως έχω νερό. Εσύ μπορείς να πας να πάρεις. Στην αποκάλυψη είναι για το χάραγμα. Λέει αυτό. Σήμερα θέλει επίσημα να πει. Θέλει να σε ευχαριστεί ο κύριος. Δεν είναι αυτό ο αντίχριστος. Στο κοροπή είναι χρόνια πολλά. Είναι αριθμό του ανθρώπου. Πόσα. Και διευκρινίζει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη από τις αρχές της επιστολής, δεύτερο κεφάλαιο. Ότι ο βέμι βόγλι. Του Χριστού. Ο βέμι βόγλι. Δεν τροείστε. Ο βέμι. Διότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτα. Μισή του αγόρι. Ο ιός της ανομίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν πρόκειται να γίνει. Ο ιός της απολίας. Καφέ δεν σας έφτιαξα Μιχάλη. Ο ιός της απολίας. Λοιπόν, πρώτα δώσε με κανένα μέρος. Μιχάλη, ευχαριστώ. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν ήταν άνθρωπος όπως ήταν ο ιός. Είμαι προφητεία. Είμαι από Χάριλα. Κάκα ήρθε η μέρα. Εάν δεν έχετε πρώτον για να μαθήσετε και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος αμαρτίας, ο ιός απορίας, ο αντικείμενος και υπερεργός, η σέβασμα. Η σέβασμα, η εικόνα. Μην λες την εκκλησία του χώρου, εγώ είμαι ο Χριστός. Επί εικόνα. Δεν λες στον ναό, λέει θα καθίσει κάθε μόνος. Λοιπόν, στα καλά πάντε, καλή χρονιά.
Με υγεία ο νέος χρόνος. Κάτσε να μαζέψει το παιδί τα καλώδια. Καλή χρονιά. Και θα άλλοθε το πνεύμα και τη σάρκα για να μαζέψουμε και να κάνουμε τον αγώνα μας. Και πάντοτε να είσαι τυχερή σε όλα. Α, τώρα φεύγετε, είστε τα γλυκά σας, τα φάγατε, εντάξει. Μας κάνατε. Λοιπόν, στο καλό.